Σίγουρα θα περιμένουμε τις γενικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης, τις συμβουλές προς τους υπουργούς της κυβέρνησης και νομίζω ότι θα δώσει και ένα γενικότερο στίγμα σε σχέση με τις βασικές κατευθυντήριες της κυβέρνησης, τόσο σε σχέση με το ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, προτεραιότητες οι οποίες είναι γνωστές στην ελληνική κοινωνία, είναι πρόσφατες και οι εκλογές και είναι γνωστό και σε όλους σας, αλλά και σε σχέση και με το κλίμα που πιστεύουμε ότι διαμορφώνεται και σε όλη την Ευρώπη. Πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης ποιες θα είναι? Πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης θα τις μάθετε και θα τις ανακοινώσουμε, όχι τόσο σήμερα που θα γίνουν οι τελετές παράδοσης παραλαβής στα Υπουργεία, που έχουν στην ουσία έναν τυπικό χαρακτήρα, αλλά θα πάρετε και ένα πρώτο στίγμα. Αλλά οι πρώτες κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες θα ανακοινωθούν και μέσα στη Βουλή, στη διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων. Και το μήνυμα προς την Ευρώπη? Το μήνυμα προς την Ευρώπη είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, έχει εκφραστεί η βούληση του ελληνικού λαού. Εμείς πιστεύουμε ότι η βούληση του ελληνικού λαού, που επισημαίνει την ανάγκη για αλλαγή της πολιτικής, πατάει σε μια αντικειμενική πραγματικότητα. Έχει εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα διάσωσης στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, το οποίο μόνο πρόγραμμα διάσωσης δεν ήταν, είναι συγκεκριμένα τα αποτελέσματα. Και εμείς αυτό που μας νοιάζει είναι να υπάρχει μια αμοιβαία εποφελής λύση σε συζήτηση προφανώς και με τους Ευρωπαίους εταίρους πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Το briefing πότε θα επιστρέψει? Το briefing θα επιστρέψει άμεσα. Θα περιμένουμε να αρχίσει λίγο το κυβερνητικό έργο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε και μια βάση για να κάνουμε το briefing. Θα είναι καθημερινό, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα τα λέμε αρκετά συχνά. Και είναι κάτι για το οποίο για μας είναι σημαντικό από την άποψη ότι πιστεύουμε ότι μέσω της δικιάς σας ενημέρωσης, η οποία αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας, θα στηρίζεται και η ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού για όλο το έργο της κυβέρνησης, ακόμα και για τις δυσκολίες. Δεν θα έχουμε πρόβλημα και την κριτική σας να μας κάνετε. Και εμείς πιστεύουμε ότι ακόμα και μέσα από αυτά τα briefing θα μας βοηθήσετε και εσείς να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί στο έργο μας. Νομίζω ότι όλες και όλοι θα κινηθούμε στον αντίποδα των λογικών του μνημονίου. Αυτό ισχύει για όλη την κυβέρνηση, όλα τα μέλη της. Αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού. Και νομίζω ότι με την βοήθειά του θα τα καταφέρουμε. Ότι η διαπραγμάτευση έχει ξεκινήσει και σε μια διαπραγμάτευση γνωρίζετε ότι κάθε πλευρά προσπαθεί, ας πούμε, να έρθει με τα δικά της επιχειρήματα. Σημασία έχει ότι είμαστε πια όχι στον προθάλαμο, έχουμε ανοίξει την πόρτα της διαπραγμάτευσης. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα στο Υπουργείο. Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχει πένθος για τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαν τη ζωή τους. Σε αυτούς αποδίδουμε φόρο τιμής. Και ξεκινάει ουσιαστικά μια καινούργια μέρα για την Ελλάδα και για όλους τους Έλληνες. Ξέρουμε τι σημαίνει υγεία αυτή την περίοδο, ξέρουμε τι σημαίνει ασφαλιστικό. Είμαστε αποφασισμένοι να παράξουμε έργο. Θα κριθούμε, θα μας κρίνετε, δεν θέλουμε μηδενικό χρόνο. Ποιο είναι το πρώτο σχέδιο που σκέφτεστε να... Κοιτάξτε, είναι πολλά από τα παράλληλα πράγματα που θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία. Θα κάνετε λίγη υπομονή, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Σας είπα, ο κόσμος απαιτεί έργο, δεν δίνει καμία χάρη. Υπάρχουν πολλές προτεραιότητες, με βασικότερες αυτές που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, που έχει άμεση σχέση με το κόστος παραγωγής, και από εκεί και πέρα πώς θα μπορέσουμε να οργανώσουμε αγρότες και καταναλωτές σε μια αλυσίδα για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο διατροφικό πρόβλημα, κυρίως από πλευράς κόστους. Με βάση την προεργασία που έχετε κάνει, ποιο θα είναι το πρώτο σχέδιο νόμου που θα αφορά τους αγρότες? Έχετε εικόνα τώρα? Κοιτάξτε, είναι πολλά. Είναι κυρίως θέματα διαχείρισης που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, όπως για παράδειγμα το μεγάλο πρόβλημα με τις κοινοτικές ενισχύσεις, που βρίσκεται σε αναστάτωση αυτή την περίοδο τον κτηνοτροφικό τομέα. Είναι άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με μια παρέμβαση στο κόστος παραγωγής. Παραδείγματος χάρη, το πετρέλαιο του αγροτικού χώρου δεν μπορεί να βρίσκεται σε αυτή την τιμή όταν είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δηλαδή αυτές οι παρεμβάσεις δεν χρειάζονται άμεση νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά κυρίως υπουργικές και διοικητικού χαρακτήρα αποφάσεις που θα ληφθούν.